Πραγματικά μας τιμά η μεγάλη παρουσία σας. Θα πρέπει από εδώ και πέρα όλο και περισσότεροι να συσπυρώνονται γύρω από το μέτωπο που λέγεται Λάρκο. Γιατί πραγματικά δεν είναι υπόθεση μόνο των εργαζομένων. Πραγματικά η τροπολογία και το νομοθετικό περιεχόμενο του νόμου ρημάζει την περιοχή μας. Κλείνει τη Λάρκο. Είναι μεγάλη μας τιμή που σήμερα κλείσαν μαγαζιά, που τα παιδιά μας στο σχολείο κάνουν κατάληψη και είναι εδώ. Θα συνεχίσουμε. Αύριο στον δρόμο στις 1 η ώρα θα είμαστε ακόμη περισσότεροι. Μετά θα μαζευτούν τα σωματεία και θα ενημερώσουν το πρόγραμμα. Από εδώ και πέρα όλοι στον δρόμο. Μη περιμένετε κανένας σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά. Όπου έχουν την μπάλα και το γήπεδο δικό τους θα παίξουν. Και τροπολογίες θα ψηφίσουν και ό,τι θέλουν θα κάνουν εκεί. Αυτό που θα κριθεί, συνάδελφοι, είναι εάν θα τα εφαρμόσουν και αυτό θα κριθεί το πόσο αντοχή θα δείξουν. Αυτό το μέτωπο θα πρέπει να πάρει ακόμα περισσότερα χαρακτηριστικά. Μία είναι η πολιτική που εφαρμόζουν, που κλείνει τη Λάρκο, που φέρνει το ασφαλιστικό στις 18, που εκποιεί τη ΔΕΗ, που είναι όλα αυτά που βιώνουμε. Θέλω να σας καλέσω σε ακόμα μεγαλύτερη συσπήρωση. Και δεν φτάνουμε μόνο οι συνδικαλιστές. Εδώ, σήμερα, να βγει η Επιτροπή, όσοι έχουν τη διάθεση, την υποχρέωση να φτιάξουμε Επιτροπή Αγώνα. Πρέπει να ενημερώνεται καλά ο κόσμος και οι εργαζόμενοι. Έχουν μαζί τους τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς έχουμε εσάς. Σε εσάς βασιζόμαστε. Σε εσάς ακουμπάμε. Εσείς είστε η φωνή μας. Με εσάς θα προχωρήσουμε. Συνεχίζουμε. Αύριο στις 1 όλοι στον δρόμο. Και να την ψηφίσουν την τροπολογία, να το σκεφτούν καλά. Το πώς θα αξίσουν τη μύτη τους μετά, αν την ψηφίσουν.